Ο πρώτος νικητής, με βραχία κεφαλή όπως εξελίχθηκαν τελικά τα αποτελέσματα, ο κύριος Τάκης Λουζιώτης, όπως όλοι τον γνωρίζουμε, Παναγιώτης Λουζιώτης, εμείς τον ξέρουμε Τάκη έτσι χρόνια και έτσι θα τον αποκαλούμε, είναι ο νικητής των χθεσινών εκλογών και τον καλημερίζουμε και του δίνουμε συγχαρητήρια. Καλημέρα κύριε Λουζιώτη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πέστε μου πρώτα απ' όλα τις πρώτες σας εντυπώσεις έτσι από το τέλος αυτών των εκλογών. Κοιτάξτε να δείτε, ολοκληρώθηκε μια διαδικασία όπου είχαν επιλεγεί από τους συνυποψηφίους μου διαφορετικοί δρόμοι καθ' όλη την πορεία της διαδικασίας και διαφορετικός τρόπος προσέγγισης στους ψηφοφόρους με και διαφορετικές τακτικές αν θέλετε και ακόμα και διαφορετικός όλο το στήσιμο του συνδυασμού. Και το budget. Εμείς παρόλο που μπορεί να υπόθηκε ότι είχαμε τον μικρότερο σε πληθυσμιακά συνδυασμό στις εκλογές του Επιμελητηρίου, παρόλο που δεν μπήκαμε στην λογική να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού και κινήσεις σε πολλές διάφορες διαφημιστικές ή οτιδήποτε άλλο, ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη πορεία την οποία την είχαμε χαράξει εγώ και οι συνεργάτες μου και στο τέλος καταφέραμε να είμαστε ο συνδυασμός ο οποίος πήρε την πρωτιά στις εκλογές του Μιλητηρίου. Μια πρωτιά η οποία σημαίνει πολλά, μια πρωτιά η οποία μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Θεωρώ ότι οι εκλογές του Μιλητηρίου έδειξαν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε το Μιλητήριο Κορινθίας στο επίκεντρο για αυτό το διάστημα της επικαιρότητας και των προβληματισμών των Κορινθίων και είναι στο χέρι μας όλων εμάς και αυτών που εκλέχτηκαν, αλλά και αυτών που δεν εκλέχτηκαν, να καταφέρουμε στο επόμενο διάστημα να κάνουμε το Μιλητήριο Κορινθίας πραγματικά να είναι ένας ηγέτης στην κορινθιακή κοινωνία, να έχει μια αγαστή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, να είναι διεκδικητικό, να είναι δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, έτσι ώστε πραγματικά να είναι το σπίτι του επαγγελματία. Κύριε Λουζιώτη, το 5-5 παραμένει ή υπάρχει πιθανότητα να γίνει το 6-5? Κοιτάξτε να σας πω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ μετά το χθεσινό, μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας η οποία ήταν και αρκετά αργά, δεν έχω κάποια νέα πληροφόρηση, δεν έχω πάει πουθενά για να γνωρίζω τι γίνεται όσον αφορά για τα τελικά επίσημα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής όσον αφορά την κατανομή των εδρών και σε ποια τμήματα θα είναι οι έδρες. Πέραν αυτών των εδρών οι οποίοι βγαίνουν από την πρώτη κατανομή για όλους τους συνδυασμούς. Ποιοι είναι οι δικοί σας από την πρώτη κατανομή εκτός από εσάς ποιοι είναι? Κοιτάξτε, εκτός από μένα θα μπορέσω να σας πω αυτή τη στιγμή τα τρία άτομα τα οποία είναι σίγουρα η έδρα τους στα αντίστοιχα τμήματά τους. Ή μάλλον τα δύο άτομα. Είναι ο κύριος Φουφρίλα στο εμπορικό και είναι ο κύριος Παπαϊωάννου στο τμήμα της μεταποίησης. Δεν μπορώ να σας πω για καμία άλλη έδρα με βεβαιότητα και με σιγουριά. Γιατί δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι η δεύτερη έδρα στη μεταποίηση που την παίρνει ο κύριος Γιόνης, αν θα υπάρχει άλλη έδρα η οποία θα είναι στο εμπορικό που την παίρνει η κυρία Ταουξίδη, αν θα υπάρχει έδρα στον μεταφορών που την παίρνει ο κύριος Δασκαλόπουλος. Κρατάω λοιπόν μία επιφύλαξη όσον αφορά για τον αριθμό των ατόμων. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για μια ακόμη φορά όλα τα άτομα τα οποία ήρθαν και ψήφισαν και άσχησαν το εκλογικό του δικαίωμα στο Επιμελητήριο, να ευχαριστήσω όλους τους συνδυασμούς και τους άλλους υποψήφιους προέδρους, γιατί πιστεύω ότι έστω και δύσκολα καταφέραμε να κρατήσουμε ένα καλό κλίμα στην όλη διαδικασία. Και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους τους υποψηφίους τους οποίους είχαν στο συνδυασμό μου για τον αγώνα τον οποίο έδωσαν. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας από αυτούς προσπάθησε να δώσει το περισσότερο που μπορούσε. Φυσικά και στο συνδυασμό μας υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θα κατονομάσω και στην πορεία, τα οποία έδωσαν και τον παραπάνω από τον εαυτό του για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Λουζιώτη, δεν περισσεύει κανένας και η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία πρέπει να είναι μέρα σύνθεση, μια μέρα η οποία πρέπει να είναι μέρα συνεργασίας και απόψεων, έτσι ώστε ο καθένας από την κατάλληλη θέση να μπορέσει να προσφέρει στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Αν σας ρωτούσα πότε ξεκινάνε οι διαδικασίες και πότε αναλαμβάνει ο νέος πρόεδρος εφόσον γίνει κυβέρνηση από τρεις συνδυασμούς πλέον. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν είναι το πρωτεύον αυτό, ειδικά στην αμέσως επόμενη μέρα. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις μέρες, τις επόμενες μέρες της εβδομάδας αυτής.
με ηρεμία, με σύνεση και χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα. Εγώ είστε από τους πρώτους που μιλάω σήμερα, γιατί μετά τη χθεσινή κουραστική μέρα, μπορώ να σας πω ότι δεν έχω μιλήσει το τηλέφωνο με κάποιον άλλον, μπαίνοντας στη λογική ότι πέραν της οικογένειάς μου, έτσι, της μητέρας μου, του σταθερού μου, αυτού κάποιων δικών μου πολλοί ανθρώπων. Νομίζω ότι ο τελευταίος που μίλησε... ότι είναι ακόμα νωρίς. Καλό είναι να με νυφαλιότητα και ηρεμία να δούμε τα αποτελέσματα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και συγχαρητήρια και πάρει καλά, και ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.